Ανάρπαστα παραμένουν τα ηλεκτρονικά ραντεβού για την έκδοση νέων ταυτοτήτων στις αστυνομικές υπηρεσίες της Κρήτης που εργάζονται πυρετοδός για να εξυπηρετήσουν το μέγιστο δυνατό αριθμό πολιτών ημερησίως. Τα ραντεβού ορίζονται ηλεκτρονικά και το κατόφλι των αστυνομικών υπηρεσιών παίρνουν μόνο όσοι έχουν εξασφαλίσει την πολυπόθητη θέση. Όμως δεν λείπουν και οι περιπτώσεις καθυστερήσεων, καθώς στα καθορισμένα ραντεβού έρχονται να προσθεθούν και έκτακτες περιπτώσεις όπως οι απώλειες. Περισσότερα ραντεβού έχουν κλείσει ηλεκτρονικά. Πλην όμως, λόγω ότι υπάρχουν και πολλά επίγοντα περιστατικά με απώλειες ή με κλοπές ταυτοτήτων, υπάρχει πρωτόκολλο ώστε αυτοί οι πολίτες να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά, να κλείνονται κάποια ραντεβού. Σε γενικές γραμμές κυλάει ομαλά η διαδικασία, έρχονται οι πολίτες, αλλάζουν ταυτότητες. Βέβαια, δεν υπάρχει και λόγος πανικού να αλλάχτούν όλες τις ταυτότητες το πρώτο δίμηνο ή πρώτο τρίμηνο. Σε όλη την Κρήτη έχουν ήδη παραδοθεί στους κατόχους περίπου 5.000 νέα δελτία. Αναλυτικά, μέχρι την Παρασκευή είχαν εκδοθεί στο Ηράκλειο 1.848 νέες ταυτότητες, στα Χανιά 1.153, το Λασίθι 735 και το Ρέθυμνο αντίστοιχα 643. Για παράδειγμα, στο Γραφείο Ταυτοτήτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, που έχει ενισχυθεί με προσωπικό, εξυπηρετούνται 30 ραντεβού ημερησίως με το ρυθμό να θεωρείται ικανοποιητικός και τη διαδικασία να διαρκεί από 30 έως 45 λεπτά. Το πιο δύσκολο κομμάτι εντοπίζεται στη λήψη φωτογραφιών που θεωρείται και η αχίλλειος πτέρνα της διαδικασίας. Λόγω του ραντεβού είναι συγκεκριμένος ο αριθμός και οι συνάδελφοι, επειδή είναι ακόμα αρχή, είναι σε ένα στάδιο προσαρμογής. Πλην όμως τα καταφέρνουν αρκετά καλά. Η πίεση υπάρχει σίγουρα στο κομμάτι ότι δεν υπάρχουν ραντεβού και σίγουρα κάποιοι θέλουν να εξυπηρετηθούν. Η αυξημένη προσέλευση ήταν αναμενόμενη, ωστόσο έρχεται να προσθεθεί στο αδιαχώρητο που επικρατούσε τους προηγούμενους μήνες στις ίδιες υπηρεσίες από όσους δεν ήθελαν να εκδώσουν νέου τύπου ταυτότητα και έσπευδαν να ζητήσουν αντικατάσταση των παλαιών δελτίων, δηλώνοντας αντίθετη στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Υπάρχουν αυτοί που δεν ήθελαν να αλλάξουν ταυτότητα, υπάρχουν η άλλη πλευρά που θέλει να την αλλάξει πρώτος την ταυτότητα. Οπότε υπάρχει αυτή η πίεση. Πιστεύω στο επόμενο διάστημα θα ομαλοποιηθεί ώστε οι αλλαγές να γίνονται σε αυτούς που έχουν ανάγκη και σε αυτούς που πρέπει να γίνει η αλλαγή. Την ίδια στιγμή πάντως η Εκκλησία της Κρήτης μετά την πρόσφατη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου ήρθε να θολώσει τα νερά. Εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς για την αιμονή του νομοθέτη να περιλαμβάνει έστω και με ευχολογικά και με μελλοντική ρύθμιση την δυνατότητα περαιτέρω προσθήκης διαφόρων στοιχείων και προσωπικών δεδομένων αορίστως στις νέες ταυτότητες. Το ανακοινωθέν της Συνόδου διαβάστηκε χθες σε όλες τις εκκλησίες του νησιού και ενώ απορρίπτει τις θεωρίες συνωμοσίας δηλώνει ότι διατηρεί επιφυλάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Επιφυλάσσεται όμως του δικαιώματός της με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους να ασκεί κριτική ή και να αντιτίθεται όταν το κρίνει απαραίτητο